Να πάμε να τραγουδήσουμε. Είναι να έχετε τέτοια ορμή και αποφασιστικότητα να έχουμε κι άλλες τέτοιες ήττες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Όλους όσοι δώσατε την εκλογική μάχη των αυτοδιοικητικών και ευρωπαϊκών εκλογών αυτές τις μέρες με αυταπάρνηση, μανιδιοτέλεια, με αποφασιστικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Προοδευτικής Συμμαχίας, μέλη της κοινοτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Νομαρχιακής, της Αθήνας, υποψήφοι και υποψήφιες σε αυτές τις αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους τους πολίτες που μας στήριξαν χθες με την ψήφο τους αυτή την κρίσιμη μάχη. Κάθε ένας και κάθε μια από αυτούς που επέλεξαν χθες το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, της Προοδευτικής Συμμαχίας, είναι για μας μοναδικός, ξεχωριστός, μοναδική, ξεχωριστή, ο καθένας και η καθεμιά. Ο καθένας και η καθεμιά από τους πολίτες αυτούς έχει αγωνίες, έχει προσδοκίες, έχει ελπίδες για μια καλύτερη ζωή και αυτές τις ελπίδες οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην τις διαψεύσουμε, για να τις δικαιώσουμε. Είναι σαφές, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τις χιλιάδες των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών σε αυτή τη χώρα. Χάσαμε μια μάχη, αλλά έχουμε μπροστά μας τον κρίσιμο πόλεμο. Και δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια, ούτε το δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Έχουμε μάθει άλλωστε πάντοτε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να βγαίνουμε μπροστά. Και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Άλλωστε, νομίζω ο Ευκλήδης το έγραψε χθες, δεν είναι το κρίσιμο στη ζωή αν θα πέσεις, αλλά αν θα σηκωθείς. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας ζητήσω όλους και όλες μαζί να σηκωθούμε, να ανασυγκροτηθούμε και να παλέψουμε. Και ξέρουμε καλά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί το βασικό μας όπλο, αν θέλετε, η βασική μας δύναμη είναι ότι υπερασπιζόμαστε το δίκαιο, υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας, υπερασπιζόμαστε τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης και της αριστεράς. Οφείλουμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτή την προσπάθεια, οφείλουμε να στηρίξουμε και να στηριχθούμε καταρχήν στις εκατοντάδες χιλιάδες των ψηφοφόρων, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο, που μας δίνουν σαν αφετηρία ένα 24% του εκλογικού σώματος. Αριθμός ψηφοφόρων σχεδόν αντίστοιχος αυτών που εμπιστεύθηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2014, λίγο πριν έρθει η μεγάλη πολιτική ανατροπή. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι ένας εύκολος αγώνας. Ξέρω ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Αλλά πιστεύω βαθιά ότι είναι ένας αγώνας που μπορεί να κερδιθεί. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας καλέσω μπροστά σε αυτή την κρίσιμη μάχη να οργανωθούμε καλύτερα και να τη δώσουμε με καλύτερους όρους. Να τη δώσουμε αυτή τη μάχη με πίστη στην αλήθεια για το τι διακυβεύεται στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτή την αλήθεια οφείλουμε να την πούμε με θάρρος στον ελληνικό λαό. Πρώτα απ' όλα όμως στον ελληνικό λαό οφείλουμε να του πούμε σήμερα ότι λάβαμε το χθεσινό του μήνυμα. Γνωρίζουμε, το είπαμε άλλωστε και πριν τις εκλογές, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολα χρόνια. Κάναμε κι εμείς λάθη, κάναμε συμβιβασμούς,
Κάποιους απογοητεύσαμε γιατί δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη χώρα από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε ευθύνη γι' αυτό που ποτέ δεν την αρνηθήκαμε. Ενδεχομένως να έχουμε ευθύνη και κάποιοι μας το χρεώνουν ότι εκείνες τις δύσκολες μέρες πριν να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση είχαμε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Γιατί θέλαμε, πιστεύαμε και ακόμη πιστεύουμε στην ανάγκη για έναν μεγάλο ριζικό κοινωνικό μετασχηματισμό. Μέσα σε αυτή τη δίψα ίσως κάποιες φορές να γίναμε βολονταριστές, να πιστέψαμε δηλαδή ότι μόνο η βούληση αρκεί. Τώρα ξέρουμε καλά, έχουμε την εμπειρία, ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος, πολύ περισσότερη προσπάθεια, πολύ περισσότερος κόπος για να αποκτήσουμε την πατρίδα που θέλουμε, το κράτος που θέλουμε, τη ζωή που θέλουμε. Δεν αγνοούμε λοιπόν το μήνυμα των χθεσινών ευρωπαϊκών εκλογών. Το μήνυμα αυτό το λάβαμε. Λάβαμε το μήνυμα των πολιτών που μας είχαν ψηφίσει, αλλά χθες προτίμησαν να μην έλθουν στην κάλπη, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρεσκιά τους. Λάβαμε το μήνυμα της απογοήτευσης χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, που βεβαίως δεν προσχώρησαν στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επέλεξαν χθες μικρότερα κόμματα του δημοκρατικού χώρου. Λάβαμε επίσης το μήνυμα μιας κόπωσης, μιας κοινωνίας μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, σε δύσκολες συνθήκες, 8 ολόκληρα χρόνια μέσα στα μνημόνια. Μιας κοινωνίας που δεν πρόλαβε να νιώσει, δεν πρόλαβε να αισθανθεί την αλλαγή στη ζωή και στην καθημερινότητά της από την έξοδο από τα μνημόνια, αλλά και από τα μέτρα ελάφρυνσης που θεσμοθετήσαμε πρόσφατα. Λάβαμε και το μήνυμα εμείς οι ίδιοι ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ποιους εκπροσωπούμε, για ποιους παλεύουμε. Και απόδειξη ότι το λάβαμε το μήνυμα ήταν ότι χθες βράδυ δεν επιλέξαμε να σφυρίξουμε κλέφτικα μπροστά στο αποτέλεσμα. Επέλεξα τελικά να μην επιμείνω στον αρχικό μας στόχο και σχεδιασμό, έναν κεντρικό σχεδιασμό, να εξαντλήσουμε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη κυβερνητική θητεία, τετραετία. Αλλά αποφάσισα να επισπεύσω τις εθνικές εκλογές ως απόδειξη, αν θέλετε, και σεβασμού στη λαϊκή ετιμιγορία αλλά και στα μηνύματα που μας έστειλαν χθες οι πολίτες. Και ξέρετε, αυτή είναι μια βασική ποιοτική διαφορά δική μας με τους προηγούμενους, με προηγούμενες κυβερνήσεις. Στις ευρωεκλογές του 2014 δεν είχα ζητήσει καν άμεσα εκλογές εγώ, όταν είχαμε κερδίσει με 4 μονάδες. Ζήτησα να επισπευθούν οι διαδικασίες, διότι υπάρχει αντιστοιχία και να μην ορίσει ο κ. Σαμαράς τότε τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και να μην προχωρήσει σε δεσμεύσεις κρίσιμες για τη χώρα. Έκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή είναι μια βασική διαφορά ήθους, αν θέλετε, ανάμεσα στη Δημοκρατική Παράταξη, σε όλους εμάς, που δεν μπορούμε ούτε μια στιγμή να φανταστούμε τον εαυτό μας σε θέσεις εξουσίας όταν αμφισβητείται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Ελλάδα έχει, πιστεύω, μια κυβέρνηση εδώ και 4 χρόνια που δεν αγνοεί τους πολίτες. Δεν κυβερνά ερήμην τους. Γι' αυτό λοιπόν και οι πολίτες θα είναι αυτοί, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, που θα κληθούν στην κάλπη να πάρουν την κρίσιμη απόφαση τελικά για το μέλλον των ίδιων, για το μέλλον των επόμενων γενιών, για τα επόμενα 4 χρόνια, τα κρίσιμα επόμενα 4 χρόνια. Και όλοι γνωρίζουμε ότι άλλο είναι το δίλημα της ευρωπαϊκής κάλπης και άλλο είναι το δίλημα των εθνικών εκλογών που έχουμε μπροστά μας. Παραδοσιακά στον τόπο μας οι ευρωπαϊκές εκλογές από το 81 όπου έχουν θεσπιστεί
Ήταν εκλογές που ταυτόχρονα αποτελούσαν και ευκαιρία για τους πολίτες να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Δυσαρέσκεια ως επιτοπλίστων στα κόμματα που κυβερνούσαν ή η ευκαιρία για να εκφράσουν την πιο κοντινή τους πολιτική προτίμηση, γνωρίζοντας ότι η ψήφος αυτή δεν εκλέγει την επόμενη μέρα την κυβέρνηση του τόπου. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας την κάλπη των εθνικών εκλογών. Και ο καθένας και η καθεμιά γνωρίζει ότι με την ψήφο του θα επιλέξει ποιος και με ποιο πρόγραμμα, με ποιο σχέδιο θέλει να κυβερνήσει τον τόπο για τα επόμενα 4 χρόνια. Τώρα λοιπόν τα διλήμματα και οι επιλογές όλων των πολιτών που θα προσέλθουν σε αυτή την κάλπη θα είναι απολύτως ξεκάθαρα διλήμματα και ξεκάθαρες επιλογές. Και θα είναι οι εξής 2 επιλογές. Διότι με βάση τον εκλογικό νόμο τον ισχύοντα, και δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτόν, εμείς ήμασταν αυτοί που επιχειρήσαμε να τον αλλάξουμε, ψηφίσαμε την απλή αναλογική για να μην υπάρχουν κάθε φορά που έρχονται οι κάλπες αυτός ο διλημματικός χαρακτήρας. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα, με αυτή την πραγματικότητα, με αυτόν τον νόμο πηγαίνουμε στις κάλπες. Με βάση λοιπόν αυτόν τον νόμο, οι επιλογές των πολιτών είναι σαφείς για την επόμενη μέρα. Την επόμενη των εθνικών εκλογών, είτε θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργούς τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη και άλλους συνοδοιπόρους ενδεχομένως του ακροδεξιού χώρου, είτε θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική και δημοκρατική με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό είναι το δίλημμα. Και αυτό το δίλημμα δεν το βάζουμε εμείς, δεν το βάζω εγώ, το βάζει η ίδια η ζωή. Δεν υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς τρίτη επιλογή για την επόμενη μέρα και άρα από την ψήφο του καθενός και της καθεμιάς θα εξαρτηθεί το ποια κυβέρνηση και με ποιο σχέδιο. Είτε θα έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει αποδείξει την ιδεολειπτική αιμονή της σε αντιλαϊκές πολιτικές λιτότητας, είτε θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει την προσπάθεια να διευρύνει την προστασία και τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυτές λοιπόν τις εκλογές, συντρόφισσες και σύντροφοι, το δίλημμα είναι κεντρικό, είναι αμήλικτο. Και η προγραμματική αναμέτρηση, πιστεύω, και θα δώσουμε τη μάχη για να υπάρξει και δημόσια αυτή η προγραμματική αναμέτρηση. Και η προγραμματική αναμέτρηση θα είναι επίσης αμήλικτη, διότι αναμετρώνται 2 μεγάλες πολιτικές παραδόσεις. 2 μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές οικογένειες. Αναμετράται η παράταξη του σκληρού νεοφιλελευθερισμού, η παράταξη που θεωρεί ότι πρόοδος είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα όλων εναντίον όλων, και από την άλλη μεριά η παράταξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνεργασίας, της ισότητας, της κοινωνικής προστασίας. Το ερώτημα λοιπόν που θα κληθεί να απαντήσει ο καθένας και η καθεμιά από μας είναι σαφές. Θέλουμε μια κοινωνία όπου ο καθένας θα είναι μόνος του ή μια κοινωνία του εμείς? Έχω την πεποίθηση, το πιστεύω βαθιά, ότι αν τις επόμενες μέρες μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, την κρίσιμη των εθνικών εκλογών, καταφέρουμε και θέσουμε ακριβώς αυτό το ερώτημα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, τότε θα πετύχουμε να συναντηθούμε ξανά με εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια ανθρώπους που περπατήσαμε μαζί στο παρελθόν, με τους οποίους δώσαμε μάχες, αγωνιστήκαμε μαζί και με τους οποίους είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστούμε ξανά. Το δίλημα και οι επιλογές, θα μου επιτρέψετε όμως σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν αφορούν μόνο τους πολίτες και τον ελληνικό λαό, αφορούν και τις πολιτικές δυνάμεις. Όλες τις πολιτικές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Όλοι πια οφείλουν να μην έχουν αυταπάτες. Είδαν τον τρόπο με τον οποίο επιχείρησε να τους διεμβολήσει λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία. Ειδικά το ΚΙΝΑΛ,
που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε τις τελευταίες μέρες να ακούει στοϊκά τον κύριο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει χαμένη ψήφο την ψήφο στο κόμμα τους. Τώρα ξέρουν καλά, πιστεύω ότι ξέρουν καλά και η ηγεσία, κυρίως όμως οι ψηφοφόροι, τα μέλη, η βάση, οι απλοί, οι προοδευτικοί πολίτες που σεβόμαστε την επιλογή τους στις ευρωεκλογές, ξέρουν καλά ότι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και νίκη μιας Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει μεταλλαχθεί προς τα δεξιά τα τελευταία χρόνια. Επίσης ξέρουν καλά ότι στο αντισύριζα μέτωπο που προσπάθησε να δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και πρωτοστάτησαν κι αυτοί, δεν μπορούν πλέον να υπάρχουν έμεση ή άμεση πολιτική χορηγή από τον χώρο του κέντρου ή του χώρου της κεντροαριστεράς πολύ περισσότερο. Άλλωστε ο μόνος που κέρδισε από αυτό το μέτωπο χθες ήταν η Νέα Δημοκρατία και όχι αυτή. Και όλοι λοιπόν οφείλουν πάνω σε αυτά τα δεδομένα να επανατοποθετηθούν και ειδικά οι προοδευτικές δυνάμεις να σταματήσουν να θεωρούν αόρατη τη δεξιά στην Ελλάδα, να της δίνουν συγχωροχάρτη και άφεση αμαρτιών για μικροπολιτικούς λόγους. Εμείς λοιπόν θα πούμε για άλλη μια φορά στον ελληνικό λαό την αλήθεια, όσο και αν φαίνεται πολλές φορές ότι είναι πικρή, ότι είναι ομή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς ποτέ δεν κρυφτήκαμε από τις ευθύνες μας, ούτε κάναμε κόλπα. Επιλέξαμε άλλωστε να μην πάμε σε ταυτόχρονες εκλογές, τριπλές κάλπες όπως μας πίεζαν οι αντίπαλοι μας κάποια στιγμή, αν θυμάστε, παρά το ότι ήταν εν γνώση μας ότι η κάλπη των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών παραδοσιακά δεν αποτυπώνει το κεντρικό πολιτικό δίλημα. Επιλέξαμε να μην δηλιάσουμε να μετρηθούμε ούτε με την αποτύπωση των συσχετισμών χωρίς το δίλημα του ποιος κυβερνά αύριο, ούτε με την ευθύνη μας σε αυτό το κρίσιμο ιστορικό σταυροδρόμι για τη χώρα. Γιατί η στάση και η τοποθέτηση του λαού, ακόμα και αν εκφραστεί κριτικά προς εμάς δεν μας φοβίζει. Αντιθέτως, μας αναγκάζει να διορθώσουμε τα λάθη που έχουμε κάνει. Και τελικά, αν ο λαός επέλεξε στο πρώτο μέρος αυτής της μάχης τη δεξιά αντί για την δημοκρατική παράταξη και την αριστερά, δεν πρέπει να λέμε ότι είναι τόσο χειρότερο για το λαό. Είναι χειρότερο για μας και εμείς οφείλουμε να γίνουμε καλύτεροι ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί. Εμείς λοιπόν πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί αυτός ο λαός είναι που μας έδωσε δύο συντριπτικές εκλογικές νίκες και έστειλε ένα εκοφαντικό μήνυμα στην Ευρώπη το 2015. Και αυτός έχει το κριτήριο, αυτός κρίνει με βάση τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Καθήκον δικό μας λοιπόν είναι να αντιλαμβανόμαστε σε κάθε στιγμή τις αγωνίες του και τις ανάγκες του και να γινόμαστε στήριγμά του, όπως άλλωστε πιστεύω ότι το έχουμε αποδείξει και αυτός για μας ήταν το μοναδικό μας στήριγμα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς παιχνίδια με τους θεσμούς και με τη λαϊκή ετιμιγορία δεν παίξαμε και δεν θα παίξουμε ποτέ. Είπαμε με θάρρος λίγες μέρες πριν τις ευρωπαϊκές κάλπες, την προηγούμενη εβδομάδα, μία αλήθεια, ότι η ψήφος του στις ευρωπαϊκές κάλπες, γνωρίζαμε τα κριτήρια, αλλά είπαμε με θάρρος μία αλήθεια, ότι ενδέχεται να βάλει σε περιπέτειες το σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας και τα μέτρα ελάφρυνσης της κοινωνικής πλειοψηφίας που πρόσφατα ψηφίσαμε. Με θάρρος επίσης, θα του πούμε και τώρα την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι εθνικές εκλογές που έχουμε μπροστά μας έχουν εκ των πραγμάτων διλημματικό χαρακτήρα για το ποιος θα κυβερνήσει και με ποιο σχέδιο τον τόπο. Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή του λοιπόν για το αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή η Δημοκρατική Παράταξη με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θα καθορίσει και τα μέτρα της πολιτικής που θα ασκηθούν στην Ελλάδα τα 4 επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου σήμερα, με την ευκαιρία της σημερινή μας σύσκεψης, να απευθυνθώ
σε όλους και σε όλες αυτούς που στάθηκαν κριτικά σε εμάς στη χθεσινή κάλπη, αλλά που ανήκουν στον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Ακόμα και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους που γνωρίζουν όμως το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει τους ίδιους και την κοινωνική πλειοψηφία στις σκοτεινές μέρες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Να απευθυνθώ λοιπόν σε όλες και σε όλους αυτούς και να απευθύνω ένα πλατή δημοκρατικό προσκλητήριο. Σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες. Στο προσκλητήριό μας αυτό δεν περισσεύει κανείς και καμιά. Και αυτό το δημοκρατικό προσκλητήριο αφορά τη μεγάλη μάχη των εθνικών εκλογών που έχουμε μπροστά μας, αφορά όμως και τη μάχη της ερχόμενης Κυριακής στους Δήμους και στις περιφέρειες. Και να πω εδώ ότι ειδικά στο Δήμο της Αθήνας με τον Άσο τον Ηλιόπουλο και στην περιφέρεια της Αττικής με τη Ρένα τη Δούρου πρέπει να αποδείξουμε ότι ξέρουμε να δίνουμε μάχες, γιατί χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δίνονται και ο αγώνας αυτός είναι ένα αγώνας που μπορεί να κερδιθεί και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας για να κερδιθεί. Χρειάζεται τη στήριξη όλων μας και με τη φυσική μας παρουσία, με εκλογικούς αντιπροσώπους. Πιστεύω ότι η Ρένα μπορεί να δώσει το πρώτο μήνυμα σε αυτούς που πιστεύουν ότι έχει τελειώσει το ματσάκι για τις εθνικές εκλογές, μπορεί να δώσει το πρώτο μήνυμα ότι καλό είναι να μην θεωρούν ότι έχει λήξει η υπόθεση πριν μιλήσουν οριστικά οι πολίτες με την ετοιμιγωρία τους. Θέλω όμως να μιλήσω γενικότερα και για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να καλέσω τους πολίτες που μας στήριξαν και μας ψήφισαν, τα μέλη, τα στελέχη μας, τους φίλους μας, αλλά και όλους τους πολίτες, να στηρίξουν με αποφασιστικότητα παντού προοδευτικά ψηφοδέλτια. Σε κάθε Δήμο, σε κάθε περιφέρεια, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, πρέπει να στηριχθούν με την καρδιά και την ψυχή μας τα προοδευτικά ψηφοδέλτια. Να δώσουμε μήνυμα ότι η παράταξη της προόδου και της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης είναι παρούσα και εξακολουθεί να κερδίζει συνειδήσεις και να αλλάζει τις ζωές των πολιτών. Επίσης, να μην ξεχάσω σε αυτό το σημείο, μιας και κάνουμε και την ανάλυση μας για τα χθεσινά αποτελέσματα, να εκφράσω, πιστεύω εκφράζοντας το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου, την ικανοποίησή μας για τη συντριπτική ήττα που υπέστη το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στην ευρωπαϊκή κάλπη. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα ανησυχητικό στοιχείο, αυτά που δείχνουν τα exit polls σχετικά με το υψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί, αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση και σχέδιο σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους, τις νέες γενιές, την νεολαία μας, τις νέες και τους νέους, να αγωνιστούμε και να δουλέψουμε όχι μόνο για να έρθουν κοντά με τις αξίες και τις ιδέες του δημοκρατικού χώρου και της αριστεράς, αλλά και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ντροπή για την ιστορία του τόπου μας να ψηφίζουν ένα κόμμα σαν τη Χρυσή Αυγή. Θέλω, τέλος κλείνοντας, μάλλον πριν κλείσω, να σας ζητήσω από αύριο κιόλας αυτό το μήνυμα της συσπήρωσης, της αγωνιστικότητας, του πείσματος που βγαίνει από τη σημερινή μας εκδήλωση εδώ, γιατί εγώ σήμερα εδώ δεν βλέπω σκυθρωπά πρόσωπα, αλλά πρόσωπα που έχουν αγωνία και πείσμα για να δώσουμε τη μάχη και να βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη. Θέλω να σας ζητήσω να βρεθείτε από αύριο κιόλας, κυρίως υπουργοί, στελέχοι, βουλευτές, από αύριο κιόλας, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας μας,
και να συγκληθούν οι εκλογικές επιτροπές της Προοδευτικής Συμμαχίας, παντού. Να κάνουμε ανοιχτές συνελεύσεις, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Να κάνουμε τον απολογισμό μας, να μιλήσουμε και για τα λάθη μας, για το πώς καλύτερα θα οργανωθούμε. Να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τις αγωνίες τους και να τους ζητήσουμε. Εάν έδωσαν μια φορά με αυταπάρνηση αυτή τη μάχη των εκλογών χθες, την επόμενη μάχη να τη δώσουν και δυο και τρεις και τέσσερις φορές, γιατί αφορά το μέλλον του τόπου, αφορά το μέλλον της Προοδευτικής Συμμαχίας, της Προοδευτικής και Δημοκρατικής Παράταξης των τόπων μας. Και να τους πούμε, όχι μόνο στη βάση, αν θέλετε, της ψυχικής ενίσχυσης ότι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν γίνονται, που δεν δίνονται. Να τους μιλήσουμε με στοιχεία. Να τους πούμε ότι οι ψηφοφόροι που έδωσαν χθες στη Νέα Δημοκρατία αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα, νικηφόρο για τις ευρωπαϊκές εκλογές, είναι ίσως αριθμός σχεδόν με τον αριθμό των ψηφοφόρων που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία τον Γενάρη του 2015 στη συντριπτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αν φανταστεί κανείς ότι προφανέστατα έτσι δίνουν τα exit polls, έτσι δείχνουν οι αναλύσεις, λένε ότι έχουν πιάσει τα ταβάνι σε συσπήρωση, αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας αυτός που έχουμε να δώσουμε δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει κριθεί. Το αντίθετο. Αν καταφέρουμε και κερδίσουμε πίσω τους ανθρώπους που είναι αναποφάσιστοι ή επέλεξαν χθες για τους δικούς του λόγους που πρέπει να τους σεβαστούμε απόλυτα, να τους κερδίσουμε, η εκλογική μάχη θα κριθεί υπέρ μας. Το πιστεύω αυτό, το πιστεύω βαθιά. Πρέπει να το πιστέψει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς και αυτή τη μάχη να τη δώσουμε με αποφασιστικότητα για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και να στείλω και ένα μήνυμα στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Να μην συμπεριφέρονται ως κυβερνήτες πριν ο ελληνικός λαός δώσει την τελική του ετοιμιγορία. Ξέρω ότι, βεβαίως ότι δεν μπορούν να κρύψουν ούτε την αλαζονία τους, ούτε τη δίψα τους για επιστροφή σε θέσεις εξουσίας, αλλά να ξέρουν ότι το παιχνίδι δεν κρίνεται στο πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι θα κριθεί στην εθνική κάλπη και ο ελληνικός λαός που θα αποφασίσει δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Επαναλαμβάνω, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή πεπισμένοι ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια χώρα που θα πορευθεί στο μέλλον με αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη. Χωρίς νέους καταναγκασμούς, χωρίς την εγχώρια ολιγαρχία να ορίζει τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που μας στήριξαν χθες και είναι και άλλες εκατοντάδες χιλιάδες που πιστεύουν το ίδιο και νομίζω ότι μπορούμε και θα καταφέρουμε να τους κινητοποιήσουμε και να τους φέρουμε στην κάλπη. Γιατί σε αυτόν τον τόπο υπάρχει και συλλογική μνήμη και συλλογική δύναμη. Και υπάρχει φυσικά δημοκρατία και κοινωνικός έλεγχος. Εμείς πήραμε ένα σαφές μήνυμα να μην επαναπαυόμαστε, να μην αφήνουμε το φανατισμό και το διχασμό να επελάβουν στις ψυχές των ανθρώπων, να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να γίνουμε πιο αποφασιστικοί στην υλοποίηση όσων έχει ανάγκη αυτός ο λαός για να ζήσει καλύτερα. Οι αντίπαλοί μας επένδυσαν σχεδόν τα πάντα σε μια ψήφο δικής μας τιμωρίας. Όμως αυτό πάντα έχει ένα όριο. Από αύριο θα πρέπει να μας πούν και τι προτείνουν οι ίδιοι. Και δική μας προσπάθεια θα πρέπει να είναι να καταδείξουμε το πραγματικό πρόσωπο που κρύφτηκε επιμελώς πίσω από αυτή την αντισύριζα εκστρατεία. Το κυβερνητικό πρόγραμμα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, που δεν είναι απλά τίτλοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι η συντριπτική αλλαγή της καθημερινότητας της πλειοψηφίας των πολιτών προς το χειρότερο. Και βέβαια να αναδείξουμε και το δικό μας πρόγραμμα ακόμα πιο σαφώς. Το πώς και με ποιο τρόπο θα χτίσουμε την Ελλάδα της νέας εποχής που οραματιζόμαστε. Το γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να μας δώσει την ευκαιρία τώρα να κυβερνήσουμε χωρίς τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Τώρα που μπορούμε, έχοντας βγει από τα μνημόνια, να εφαρμόσουμε τους δικούς μας σχεδιασμούς. Θέλω λοιπόν με αυτές τις σκέψεις να σας ευχαριστήσω όλους και όλες θερμά.
Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία του Γιάννη του Τσιρώνη εδώ, εκ μέρους των οικολόγων Πρασίνων, που χθες είχαν τη δική τους απόφαση να κατέβουν ξεχωριστά στη χθεσινή κάλπη. Δεν πήραν ένα μελητό ποσοστό, 1% σχεδόν, και οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας σε αυτή την κρίσιμη μάχη, για να μην επιστρέψει στη χώρα το καθεστώς και η πολιτική της σκληρής λιτότητας. Ελπίζω ότι θα βρούμε κι άλλες συλλογικότητες και δυνάμεις που θα συμπορευθούν μαζί μας το επόμενο διάστημα, κυρίως όμως δημοκρατικούς πολίτες που θα έρθουν δίπλα μας, θα συμπορευθούν μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι είμαι βέβαιος, το βλέπω σε εσάς και αισθάνομαι ότι το ίδιο σήμερα θα αισθάνονται όλοι όσοι μας ψήφισαν, εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι, αλλά και αυτοί που δεν μας ψήφισαν και το μετάνιωσαν, βλέποντας ότι αυτό που έρχεται είναι σκοτεινό για τον τόπο, εάν δεν επαναλάβουν αυτή τη στάση τη χθεσινή. Θέλω λοιπόν να σας πω, κλείνοντας τη ρίση του Νίτσε, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι, πιο πεισμωμένοι, και να το θυμηθείτε, ίσως τελικά το χθεσινό να μας βγει και σε καλό. Ίσως τελικά βγούμε πιο δυνατοί στην κρίσιμη μάχη που έχουμε μπροστά μας, στην κρίσιμη μάχη των εθνικών εκλογών. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή δύναμη, καλή οργάνωση, καλό αγώνα με πείσμα και αποφασιστικότητα. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Και την Κυριακή που έρχεται, αλλά και στην κρίσιμη εθνική κάλπη. Σας ευχαριστώ θερμά.